και τα στοιχά στον δουλωσισό. Η μέρα μνήμης και τιμής στους αγωνιστές εθνικής αντίστασης στη σημερινή, με τις τοπικές αρχές του τόπου να καταθέτουν στεφάνια στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί να τιμάται η εθνική αντίσταση. Να μνημονεύομαι αυτό το γεγονός, προπάντων όμως να μνημονεύομαι την υπέροχη θυσία ανθρώπων ή καλύτερα ενός ολόκληρου λαού για την ανάκτηση της πνευματικής του ελευθερίας. Η εθνική αντίσταση εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941-1944 υπήρξε κοινό έργο των Ελλήνων που αντιτάχθηκαν στους κατακτητές ενάντια στον ναζισμό και τον φασισμό. Οδηγός για το μέλλον, για αυτό που πρέπει να κάνει η σημερινή γενιά, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε υποβουλή, οποιαδήποτε κακόβουλη προσέγγιση των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε και τη δύναμη και τη θέληση να την αντιμετωπίσουμε. Δεν φοβόμαστε να διαπραγματευτούμε, αλλά δεν διαπραγματευόμαστε υπό καθεστώς φόβου. Άντρες, γυναίκες και παιδιά, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, αντιστάθηκαν, πολέμησαν, θυσιάστηκαν με απότερο σκοπό και στόχο τα υπέρτατα αγαθά της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Και στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα ότι το εθνικό μας φρόνημα ήταν και παραμένει υψηλό. Κρατάμε τις παρακαταθήκες τους και οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι μέχρι το τέλος, γιατί και οι καιροί που διανύουμε τώρα το απαιτούν. Η πολιτεία καθιέρωσε την επέτειο της μάχης του Γολγοποτάμου ως ημέρα πανελλήνιου εορτασμού της εθνικής αντίστασης, ως έμπρακτη απόδοση του ελάχιστου φόρου τιμής σε όλους εκείνους άντρες, γυναίκες και παιδιά που αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν ή έπεσαν ηρωικά, προσφέροντας αμέγιστα στον αγώνα του λαού μας στα μαύρα χρόνια της κατοχής. Για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι, ανεξάρτητοι και να προασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα. Η μέρα εθνικής αντίστασης, η μέρα τιμής και μνήμης σε όλους αυτούς που πλήρωσαν με αίμα για να έχουμε σήμερα εμείς και τα παιδιά μας το πολύτιμο αγαθό της ελευθερίας. Κάθε γωνιά της Κρήτης, της χώρας, είναι ένα σημείο αντίστασης, αγώνα, θυσίας όλων εκείνων που έδωσαν τη ζωή τους για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ελευθερία, την εθνική ανεξαρτησία. Αυτούς τους ανθρώπους τιμούμε σήμερα και παραδειγματιζόμαστε για να κάνουμε βήματα μπροστά. Τιμάμε σήμερα την εθνική αντίσταση. Τα μηνύματα είναι σαφή. Ποτέ πια πόλεμος, ποτέ πια φασισμός, να πληρώσει η Γερμανία τις αφιλόμενες αποζημιώσεις στην Ελλάδα.